Engine Power και έχουμε την ιδιαίτερη χαρά, την ιδιαίτερη τιμή να έχουμε τον Γιώργο Παπασταύρου, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο των δύο τροχών. Γιώργο μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Καλησπέρα, ευχαριστούμε καταρχάς Μιχάλη που ήρθες στο χώρο μας. Να είσαι καλά, μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή. Σε παρακολουθώ από τα πρώτα μου και εγώ βήματα την τελευταία, ας πούμε, πενταετία, εφταετία και βλέπω ότι είσαι ένας οδηγός που συνέχεια εξελίσσεται, συνέχεια συμμετέχει και σε διαφορετικούς χώρους και αυτό θέλω να μου το εξηγήσεις πώς προκύπτει, αλλά συγχρόνως και ένας άνθρωπος που βοηθάει πάρα πολύ γενικότερα το μηχανικό αθλητισμό. Έτσι είναι, σε ευχαριστώ πολύ. Γενικά κοιτάω τις νέες ιδέες όσο μπορώ και εγώ να τις στηρίξω και εγώ και οι εταιρείες μας από πίσω και οι άνθρωποι που με βοηθάνε. Είτε αυτό λέγεται street, είτε λέγεται supermoto, είτε λέγεται flat track, να είμαστε παντού. Να δίνουμε χαμόγελο, να προσφέρουμε μάλλον ένα ξεχωριστό χαμόγελο στον κόσμο που είναι οι μέρες που ουσιαστικά το χρειαζόμαστε. Αυτό που λες είναι το πιο σημαντικό γιατί το έχει ανάγκη ο κόσμος. Και νομίζω ότι ο μηχανικός αθλητισμός είναι ένας λόγος απόδρασης και για να ξεφύγει κάποιος. Άρα, όταν το βλέπεις και εσύ έτσι από αυτή την πλευρά σου, αυτό βοηθάει να έρχεται και περισσότερος κόσμος κοντά. Έτσι είναι. Το σημαντικότερο, θεωρώ, για όλους τους αναβάτες είναι ότι όλο αυτό γίνεται για να σταματήσουν τα ατυχήματα όλα στον δρόμο έξω, να τραβήξουμε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται κοντά μας. Να καβαλάνε μοτοσυκλέτα. Δεν χρειάζεται ένας άνθρωπος ότι θα καβαλήσει μοτοσυκλέτα και σώνει και δεν πρέπει να τρέξει αγώνες. Τουλάχιστον να ξέρει να οδηγάει και να κάνει πάντα όλα τα βήματα σε ασφαλή χώρο. Πόσο χρονών ξεκίνησες και μπήκες στον χώρο των δύο τροχών? Γιατί φαντάζομαι ότι ξεκίνησες και μπήκες στους δύο τροχούς κατευθείαν. Ξεκίνησα μικρός, είναι η αλήθεια, από ηλικία 4 ετών, όπου καβαλάγαμε τα πίγουι, όπως ονομάζονται οι μικρές μοτοσυκλέτες. Κυρίως ήταν τα πρώτα μου βήματα, μετά αμέσως ασχολήθηκα με το motocross από μικρό παιδί. Ο λόγος που μπήκες στον χώρο ήταν για να κατέβεις σε αγώνες επαγγελματικά ή πιο πολύ για το θέμα ασφάλειας, το θέμα αναμάθησης, το θέμα εκπαίδευσης? Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου δεν ήθελε να μπλέξουμε τους αγώνες ποτέ. Ήθελε απλά να μάθει να οδηγάω για να έχω και άποψη και για τα προϊόντα που εμπορευόμαστε και γενικά να μάθω να είμαι ασφαλής στη ζωή μου. Έπειτα όμως, δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δεν μπορώ από δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον, έμπλεξα και στους αγώνες που να ακολουθήσει στον δρόμο του αθλητισμού σου κλείνει πολλά παράθυρα γύρω σου. Τα οποία είναι καλά όμως, δηλαδή δεν σου αφήνει, καταλαβαίνουμε όλοι τι θέλω να πω. Αντιλαμβάνομαι. Σε κάνει πιο σωστό άνθρωπο, πιο σωστό αθλητή. Οπότε μείνα μέσα σε αυτά τα πλαίσια και φυσικά δεν το έχω μετανιώσει και θα είναι και το ίδιο πράγμα που θέλω να κάνω αύριο μεθαύριο στα παιδιά μου. Ο κύριος Σταύρος, τι είναι για σένα στη ζωή σου? Τι είναι για μένα ο κύριος Σταύρος? Είναι ο λόγος που προσπαθώ να καταφέρω να το πιάσω στο 3%. Αν καταφέρω να το πιάσω έστω και ένα 3%, θα είμαι ευχαριστημένος. Είναι ο λόγος που σηκώνομαι, που συνεχίζω να κάνω και εγώ τα πάντα. Όλα αυτά που μου έχει αφήσει να προσπαθήσω να τα διατηρήσω, να τα παραχωρήσω αύριο μεθαύριο στα παιδιά μου ή τουλάχιστον να τα μεγαλώσω. Και το πιο σημαντικό, να παραμείνω έστω όπως και στο συγκεκριμένο αυτό που λέω, έστω και 3% καλός άνθρωπος σαν εκείνον. Μιλάμε ένα τρίγιαστα πραγματικά. Κοίταξε, αυτό δείχνει ότι καταρχήν το θαυμάζει όσο δεν πάει. Δεν το συζητάμε. Και καταλαβαίνω από την άλλη ότι ο κύριος Σταύρος πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατός σε αυτά που κάνει και σε αυτά που ζει. Θυμάμαι την πρώτη φορά που σ' αγκάλιασα. Θυμάμαι την αίσθηση προστασίας που είχα. Θυμάμαι που ονειρεύτηκα για να κάνω τα όνειρά σου πραγματικότητα. Θυμάμαι που μου είπες να ονειρεύεσαι, να αγαπάς. Θυμάμαι τις αξίες που μου έμαθες. Ειλικρίνεια, αξιοπρέπεια, εμπιστοσύνη. Και μετά από τόσα χρόνια, δεν τις ξεχάσαμε ποτέ. Τα θυμάμαι όλα αυτά. Χαμογελώ και όταν βλέπω στο Γιώργο την ίδια με τη δική μου σπίθα στα μάτια, στο γιο μου, ξέρω ότι όλα αυτά ζουνε μέσα του και θα συνεχίσουν να ορίζουν όλα όσα στα Παπασταύρου Shops πρεσβεύουν. Θυμάμαι την πορεία. Μια πορεία που κοιτάζοντας πίσω θα έχεις πολλά να θυμηθείς και ακόμα περισσότερα να ονειρεύεσαι. Είναι, για μένα είναι ένας, αν θέλεις, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος που πραγματικά μπορεί να πιάσει τη γη με τα χέρια του και να τη γυρίσει ανάποδα. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο όλο αυτό που λες. Για πες μου λίγο τώρα, μπήκε σε πρώτη φάση, αν θυμάμαι καλά, στο motocross, σε πρώτη φάση στους αγώνες, σωστά? Βεβαίως, ξεκίνησα από το motocross. Ώσπου και το 2009, περίπου αν δεν κάνω λάθος, 2010 πρωτοδήγησα μια μοτοσυκλέτα Super Sport στις αίρες με τον πατέρα μου. Και από τότε ξεκίνησε
ξεκίνησε το πρόβλημα, αν θέλεις. Πατέρα, θέλω μια Super Sport. Όχι, καλά είσαι ο motocross. Ναι, αλλά πατέρα, ασχολούμαστε περισσότερο με το Super Sport. Άντε να πάρουμε μοτοσυκλέτα Super Sport. Και το 2012 κατεβαίνω στον πρώτο αγώνα στην Τρίπολη που έγινε τότε. Να κάνω απλά την Παρασκευή να δω την πίστα, δεν ήταν να τρέξω. Είχα βγάλει λισάνς γιατί σκόπευα να κάνω έναν τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς. Και αμέσως με το που μπήκα το 2012 έρχεται ο κύριος Γιάννης Τζορτζόπουλος, ναι, ως γνωστός στους αγώνες. Παίρνει τον πατέρα μου, του λέει: άκου, επειδή ο γιος μου γυρνάει γρήγορα, θα τον βάλω να τρέξει. Δεν το συζήτησε, απλά τον ενημέρωσε. Και όντως μου βάλε τη συμμετοχή, μου βάλε τα πάντα και υλοποίησα τον πρώτο μου αγώνα στο κομμάτι του street. Πω. Και μετά η πορεία, η εξέλιξη. Η πορεία είναι ότι το 2012 βρέθηκα στην πρώτη θέση της κατηγορίας μου στο τέλος της χρονιάς. Το 2013 και 2014 εμφανίστηκε η Ducati πίσω στους αγώνες, όπου είχα την τιμή να είμαι ο επίσημος οδηγός τους. Το 2015 έφυγα από το χώρο του street, έτρεξα στο Supermoto, όπου και εκεί ξεκίνησα ουσιαστικά και έχω μείνει μέχρι σήμερα περισσότερα χρόνια σε αυτό το άθλημα. Με τη Σπάρτη, ναι, βεβαίως. Και μέχρι σήμερα μπήκε και στη ζωή μας το flat track, το οποίο είναι κάτι διασκεδαστικό και σου μαθαίνει πραγματικά ένα απίστευτο σχολείο. Το έχω βιώσει το τελευταίο φεστιβάλ, ας πούμε, και είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι απίστευτο, είναι νούμερο ένα σχολείο για εμένα. Και τώρα προσπαθούμε και τα κάνουμε όλα μαζί. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σοβαρό. Το θέμα ασφάλειας του αναβάτη. Νομίζω είσαι ο πιο κατάλληλος να μας μιλήσει γι' αυτό. Κατά πόσο υπάρχει εξέλιξη στην ασφάλεια ενός αναβάτη? Όλα αυτά που βλέπουμε στο παγκόσμιο, από τις στολές που χρησιμοποιούνται, από την εξέλιξη στα κράνη, στα γάντια, στις μπότες, οτιδήποτε, όλα αυτά γίνονται γιατί ουσιαστικά είναι τα πρωτότυπα, αν θέλουμε, και μετά αυτά περνάνε σε εμάς, στους δεύτερους και στους τρίτους καταναλωτές. Όλη η τεχνολογία έρχεται από το εξωτερικό προς τα εμάς, από τους αγώνες του MotoGP συγκεκριμένα, ας πούμε, να μιλήσουμε για τα Superbike. Γι' αυτό και οι εταιρείες, εκτός από το marketing, σίγουρα δίνουν ατελείωτα, χαλάνε ατελείωτα χρήματα στον τομέα αυτών, για να είμαστε εμείς ασφαλείς. Εγώ, ας πούμε, συγκεκριμένα από το 2000. Πολύ ωραία αυτό που λες. Νομίζω ότι κανένας δεν το είχε αντιληφθεί έξω στην αγορά, ότι όλοι αυτοί οι αγώνες στην ουσία είναι ένα crash test στην ουσία είναι για την καθημερινότητά μας. Έτσι, είναι τρανό παράδειγμα τα ελαστικά. Ναι. Παίρνουν όσες πληροφορίες περισσότερες από εκεί μπορούν και τις φέρνουν κοντά σε εμάς. Το ίδιο γίνεται ακριβώς και με τον εξοπλισμό μας. Εγώ, να καταλάβεις, από το 2012 φοράω στολή με αερόσακο. Και έχουμε φτάσει σήμερα. Πότε, από πότε? Από το 2012. Υπάρχει στολή με αερόσακο. Στολή με αερόσακο από το 2012 και σήμερα που μιλάμε συγκεκριμένα έχει βγει το smart jacket, όπου μπορεί να το χρησιμοποιήσει καθημερινά, δεν έχει καμία δέσμευση με τη μοτοσυκλέτα σου, συνδέεται με GPS και είσαι πάντα απλό αναβάτη. Για τον απλό αναβάτη. Καθόλου για την καθημερινή μας χρήση. Απίστευτο αυτό που λέει. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μήνυμα που πρέπει να το μάθει έτσι είναι ακριβώς το ευρύ κοινό και οι λάτρες των δύο τροχών. Ότι μπορούν, από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση που φύγει από τη μηχανή, ανοίγει ένας αερόσακος. Πριν φύγει από τη μοτοσυκλέτα, έχει αισθητήρες ο αερόσακος, ο οποίος καταλαβαίνει και με επιτάχυνση αλλά και αισθητήρες κρούσης, ναι, και πριν ακόμα ουσιαστικά χτυπήσει τις βύσεις έχει ανοίξει ήδη ο αερόσακος και σε έχει σώσει. Και σε καλυπτεί. Βέβαια, σε καλύπτει 100%. Φανταστικό. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα πιο πολλά θανατηφόρα ατυχήματα ξέραμε ότι μέχρι τώρα είναι ουσιαστικά με το κράνος, αλλά τελικά είναι ουσιαστικά στο θώρακα, στην κοιλιά, εκεί γιατί είναι τα περισσότερα χτυπήματα. Καλά, δεν το συζητάμε, το κράνος είναι αναγκαίο, δεν το συζητάμε, χωρίς αυτό δεν πάμε πουθενά, αλλά. Συγκεκριμένα ο Κένι Ρόμπερτς είχε πει την εξής ατάκα πριν χρόνια. Δείξε μου το κράνος σου, να σου πω πόσο κοστολογεί το κεφάλι σου. Πολύ ωραίο αυτό. Δεν σημαίνει ότι έχουμε μικρή μοτοσυκλέτα, ότι θα πάρουμε ένα απλό κράνος. Πολλές φορές και εγώ προσωπικά, που κυκλοφορούσα και πιο μικρός με πάπια με οτιδήποτε, το κράνος μου πολλές φορές έκανε λίγο περισσότερο από ό,τι έκανε η μοτοσυκλέτα μου, γιατί πολύ ωραία ουσιαστικά αυτό είναι το νούμερο. Πόσο σημαντικό είναι. Γενικότερα δεν σεβόμαστε ούτε ακόμα και την ίδια μας ζωή και αυτό το έτσι βλέπουμε είναι. Δεν είμαστε μόνοι μας στη ζωή, έχουμε ανθρώπους που μας περιμένουν, έχουμε υποχρεώσεις μικροί μεγάλοι, οπότε πρέπει να φεύγουμε και να γυρνάμε πίσω ασφαλείς. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι του Γιώργου Παπαστάβου? Η επόμενη στόχη είναι στο να καταφέρω στην εταιρεία μας αν θέλετε να την επεκτείνω όσο γίνεται. Και φυσικά, αν μιλάμε για αγωνιστικά, για τις μοτοσυκλέτες, να στις ήδη κατηγορίες που υπάρχω, να μπορέσω να δυναμώσω ακόμα περισσότερο. Και γενικά να κοιτάξουμε να τραβήξουμε όσο περισσότερα παιδιά γίνεται κοντά μας, ώστε να σταματήσουν τα άσχημα γεγονότα που βλέπουμε καθημερινά. Καθημερινά, γενοκτονία στην κυριολεξία. Έτσι. Πάντως, εγώ θέλω να πω κάτι και να ομολογήσω. Ο Γιώργος είναι ένας άνθρωπος που για μένα είναι πρότυπο και για μένα προσωπικά. Όχι μόνο σαν άνθρωπος, αλλά και σαν παιδί, σαν χαρακτήρας. Γιατί παλεύεις καθημερινά, όπως είπες, να δεις πώς θα πάει η δουλειά σου καλύτερα, πώς θα εξελιχθεί, πώς θα αναπτυχθείς, πώς θα γίνεις καλύτερος οδηγός.
Και όλα αυτά δεν είναι εύκολο να, να γίνουν και ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει πολλές φορές. Βλέπει μια εικόνα και με βάση αυτό κρίνει. Αλλά από πίσω κρύβεται ένας πολύ μεγάλος αγώνας. Σίγουρα και όλο αυτό είμαι, θεωρώ, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον πλανήτη που έχω δίπλα μου τον Σταύρο, ένα τέτοιο ματέρα, ο οποίος δεν με έχει αφήσει να παραπατήσω ακόμα. Ναι. Είναι άμεσος δηλαδή και με προλαβαίνει. Οπότε μου κάνει λίγο τη ζωή πιο εύκολη, αν θες όσο γίνεται, στο να πατάω ήδη πάνω στα βήματά του και απλά να τα εμπλουτίσω. Γιώργο, πραγματικά χάρηκα. Ήταν μεγάλη μου χαρά, μεγάλη μου τιμή που τα είπαμε στο NG Power και νομίζω είπαμε πολύ ωραία πράγματα για όλο τον κόσμο. Εγώ σου ευχαριστώ. Να είσαι καλά.